Θα πάμε τώρα σε έναν εξαιρετικό κύριο, έναν εξαιρετικό συντάκτη των διεθνών θεμάτων. Και χαίρομαι γιατί πάρα πολλοί μου είπαν μετά την τρίτη μέρα, μα πού είναι ο κύριος Καπόπουλος. Εδώ είναι ο κύριος Καπόπουλος, ο κύριος Γιώργος Καπόπουλος, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Καπόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κοιτάξτε, εμείς οι απλοί, οι αδαείς, λέμε για την πόρτα του φρενοκομείου και το ατέλειωτο σφαγείο. Είναι μια έκφραση του Γεωργίου Παπανδρέου με το Κυπριακό το 64. Μάλιστα. Είπε εδώ ο Τζόνσον ότι αν η Τουρκία ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, θα περάσουμε κι εμείς. Εδώ έχει ανοίξει πόρτα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμη. Τι έχουμε στην πραγματικότητα? Έχουμε στην πραγματικότητα πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μια δύναμη η οποία βρίσκεται, μεγάλη δύναμη, θα σας φανεί παράξενο, η οποία βρίσκεται σε αποδρομή από τη Μέση Ανατολή. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έφυγαν κακώς από το Αφγανιστάν πρόπερση, οι οποίες έχουν χάσει τον βασικό τους σύμμαχο στην περιοχή, τη Σαουδική Αραβία, εδώ και ένα χρόνο. Οι αντιθέσεις και οι συγκρούσεις Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Πολιτειών, μένονται με επίκεντρο την τιμή του πετρελαίου. Πέρσι είχε πάει ο Biden στο Ριάντ να τους πιέσει να αυξήσουν την παραγωγή για να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και να τιμωρηθεί ο Πούτιν. Και οι Σαουδάραβες έκαναν το ανάποδο. Μείωσαν την παραγωγή για να αυξηθεί η τιμή. Σας τα λέω χαρακτηριστικά. Έχουμε το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία προαιώνιους εχθρούς, κάτι σαν και εμάς και την Τουρκία και περισσότερο, να συμφιλιώνονται με μεσολάβηση πιού της Κίνας. Έχουμε τον Άσαντ να επισκέφτεται το Πεκίνο και να συζητά την ανοικοδόμηση της Συρίας με την Κίνα. Και έχουμε και την Σαουδική Αραβία και το Ιράν ξανά στην ομάδα BRICS με πρόταση της Κίνας. Εάν αυτά τα σας τα έλεγα πριν από 2 χρόνια, θα μου λέγατε ότι είμαι φαντασιόπληκτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 2 μήνες προσπαθούν να ξαναμπούν στο παιχνίδι το Μεσανατολικό, προτείνοντας στη Σαουδική Αραβία μια αποκατάσταση σχέσεων με το Ισραήλ και μια εγγύηση της ασφάλειάς της. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έχει αποτέλεσμα. Τι όμως αντιλήφθηκαν οι παίχτες της περιοχής? Και ένας από τους παίχτες είναι η Χαμάς. Θα δούμε στη συνέχεια την Χαμάς. Ότι πάει να υπάρξει μια διευθέτηση στην περιοχή χωρίς να υπολογίζει τους Παλαιστίνιους. Και με αυτή την επίθεση, η οποία ήταν απίστευτης ομότητας όντως σε σχέση με το τι συμβαίνει ακόμα και στη Μέση Ανατολή, θέλουν να προκαλέσουν μια ελεγχόμενη κρίση και μια διαπραγμάτευση των μεγάλων δυνάμεων με τις χώρες της περιοχής. Αναρωτιέται κανείς πως ένας από τους πιο καλοκουρδισμένους στρατούς και η καλύτερη χώρα σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών εσωτερικού, εξωτερικού, στρατού και πάει λέγοντας, την πάτησε έτσι. Ναι, έχουν αρχίσει βέβαια και κυκλοφορούν οι θεωρίες της συνωμοσίας που λένε ότι μπορεί να είναι αυτό για το οποίο έχουν κατηγορηθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες για την 11η Σεπτεμβρίου. Ότι ήξεραν οι υπηρεσίες, ενημέρωσαν αυτούς που έπρεπε να ενημερώσουν, αλλά αυτοί που έπρεπε να ενημερώσουν έκριναν ότι τους συμφέρει να γίνει το κακό παρά να το προλάβουν. Το συμμερίζεστε εδώ? Αν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η Ισραηλινή κοινωνία, πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, οι ανεξάρτητες αρχές, και αυτό το είδαμε με τη σύγκρουση των Ισραηλινών πολιτών με τον Νετανιάχου, που θέλει να παρέμβει στη δικαιοσύνη, αν στην Αμερική ξυλώθηκε ένας πρόεδρος για το Watergate, το Ισραήλ είναι πιο αυστηρός αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν παίζει κανείς με την ζωή εκατοντάδων πολιτών ενός κράτους για να κάνει διπλωματικούς ελιγμούς. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να πέρασε από το μυαλό κάποιου, αλλά είναι το κόστος απαγορευτικό. Η Χαμάς. Δεν ξέρω να πούμε δύο λόγια. Η Χαμάς είναι μια οργάνωση που προέκυψε από τη Μουσουλμανική Αδερφότητα. Η Μουσουλμανική Αδερφότητα είναι από τις παλιότερες πολιτικές συντηρητικές οργανώσεις του αραβικού κόσμου, υπερσυντηρητική, και είχε εργαλειοποιηθεί κάποτε από τους Άγγλους σε βάρος του Νάσερ και των εθνικιστικών κοσμικών καθεστώτων. Η Χαμάς προφανώς δεν είναι οργάνωση καμικάζι, υπολογίζει στο ότι θα ανακατέψει όλη την τράπουλα στη Μέση Ανατολή. Μπορεί να τη βγει λάθος ο υπολογισμός της, αλλά κάποια λογική υπάρχει
σε αυτή την ευνηδιαστική και βιαιότατη επίθεση. Λες και είναι έτσι στημένη η επίθεση που να μην μπορούν να κάνουν κάτι άλλο οι Ισραηλοί και να θέλανε παρά να χτυπήσουν με πολλαπλάσια καταστολή και κύκλο αίματος. Άρα... Δηλαδή όσους ρωτούν γιατί το κάνει αυτό η Χαμάς, γιατί επιδιώκουν αυτό. Μια άγρια καταστολή που θα γενικεύσει τη σύγκρουση. Άρα να σύρουν στην ουσία σε ευθεία αναμέτρηση μέσα στη Γάζα με τεράστιο ανθρωπιστικό κόστος. Αυτό το ανθρωπιστικό κόστος θα είναι και για τον άμαχο πληθυσμό και για τον Ισραηλινό στρατό. Έχει μπει 5 φορές στη Γάζα ο Ισραηλινός στρατός και έχει φύγει. Το 2005 ο Αριέλ Σαρόν, που δεν διακρίνεται για τα παλαιστινιακά του αισθήματα, έτσι, πήρε τους επίκους και τους στρατιώτες του Ισραήλ και έφυγε από τη Γάζα κλείνοντας την πόρτα. Τι έχει αλλάξει που θα κάνει πιο αποτελεσματική την επέμβαση των Ισραηλινών? Μιλάμε να σκοτωθούν 2.300.000 Παλαιστίνοι. Πού θα πάνε αυτό το 1 εκατομμύριο που πρέπει να βιάσει τη Βόρεια Γάζα? Όλοι αυτοί, κύριε Σαχίνη, είναι κινούμενες βόμβες. Είναι υποψήφοι, δεν θα έλεγα τη λέξη τρομοκράτη, γιατί είναι προσβλητικοί. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν να χάσουν και να φοβηθούν τίποτα. Θα γίνουν κινούμενες βόμβες όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Πείτε μου, σας παρακαλώ, επειδή ρωτάει πολλοί κόσμος, το ενδεχόμενο οι Ισραηλινοί να θέλουν να εξωθήσουν τους Παλαιστίνιους της Γάζας στην Αίγυπτο, στην έρημο του Σινά, πώς το ακούτε? Κοιτάξτε, η Αίγυπτος και το καθεστώς της προέρχονται από ένα πραξικόπημα το 2013 που ανέτρεψε μια κυβέρνηση της μουσουλμανικής αδερφότητας. Εάν οι Ισραηλινοί μία φορά δεν θέλουν τους κατοίκους της Γάζας ανεξέλεγκτους, δεν τους θέλουν 100 φορές οι κυβερνώντες στην Αίγυπτο. Αλλά προσέξτε, επειδή αν πάρει διαστάσεις μαζικής εξόντωσης η επίθεση στη Γάζα, θα έχουν πρόβλημα οι αραβικές κυβερνήσεις με την κοινή τους νόμη. Θα έχει πρόβλημα ο Ερντογάν με την κοινή του γνώμη. Θα έχουν πρόβλημα, δηλαδή δεν μπορεί εκατομμύρια μουσουλμάνων και Αράβων σε όλο τον κόσμο να κάθονται στον καναπέ και να βλέπουν να γίνονται πρόσφυγες ή απάτριδες 2.300.000 ομόθρησκες. Με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Καπόπουλε, εδώ έχουμε από τη μία τις αγριότητες της Χαμάς, οι οποίες όπως είπατε λέει μπορεί να ήταν και βάση σχεδίου. Από την άλλη έχουμε το μοναδικό για χρόνια 2 εκατομμύρια και βάλε άνθρωποι να ζουν σε μια περίκλειστη, την πιο περίκλειστη ανοιχτή φυλακή του πλανήτη. Αυτό δεν θα έβγαζε οργισμένη αντίδραση? Και σένα λέει να σε έχουν σε ένα μπουντρούμι χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, στο σκοτάδι, με πείνα, βγαίνοντας δεν θα ήθελες να σφάξεις το δυνάστη σου? Έτσι είναι, και κυρίως το Ισραήλ όταν απεχώρησε από τη Γάζα, τι έκανε? Συντήρησε, να θυμίσουμε μερικά πράγματα στους ακροατές. Το 2005 έγιναν εκλογές, τις έχασε η Φατάχ και τις κέρδισε η Χαμάς, η οποία άρχισε να κυβερνά και τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Το 2007 έγινε εμφύλια σύγκρουση ενδοπαλαιστινιακή και οι κυβερνήσεις του Ισραήλ, κυρίως οι πολύ συντηρητικές υπό τον Νετανιάχου και τον Αριέλ Σαρόν, έπαιζαν το χαρτί της Χαμάς για να αποδυναμώσουν τον Αραφάτ. Το είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο. Δηλαδή προτιμούσαν ένα Παλαιστινιακό κράτος σκομμένο στα δύο, η Γάζα με τη Χαμάς και η άλλη με τη Φατάχ, παρά να έχουν διαπραγματευτούν μια συνολική λύση του Παλαιστινιακού. Άλλος φίλος μου λέει εδώ, ο Νίκος από το Λονδίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλουν, να παρουσιάσουν τις κάμερες από το Πεντάγωνο που έπεσε το αεροπλάνο, εάν. Διότι τις μάζεψαν όλες γύρω από την περιοχή. Αναφέρεται στην 11η Σεπτέμβρη. Παιδιά, σας παρακαλώ, μην μπούμε τώρα σε αυτό. Οι σχέσεις, λέει ο Μιχάλης, Τουρκίας Χαμάς, κύριε Καπόπουλε. Οι σχέσεις Τουρκίας Χαμάς. Ο Ερντογάν ήταν για χρόνια ο μεγάλος σπόνσορας της μουσουλμανικής αδερφότητας και της Χαμάς. Η Τουρκία αποτελεί την έτρα σειράς στελεχών της Χαμάς. Θα έλεγα ότι μια εποχή χόρευε στους ρυθμούς που έπαιζε η Άγκυρα η Χαμάς. Αναγκάστηκε όλα αυτά να τα μαζέψει και να τα περιορίσει, γιατί έχει μπει σε μια λογική αποκατάσταση των σχέσεων με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Το λιγότερο που μπορεί να πάρθει ο Ερντογάν, αν δεν κρατήσει καλές ισορροπίες, είναι να μάθουμε πολλά για το ρόλο του στην Χαμάς και στη μουσουλμανική αδερφότητα. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αποδρομή που περιγράψατε στην αρχή της επικοινωνίας των ΗΠΑ από την περιοχή,
ίσως γιατί έχει στραμμένο το κυρίως ενδιαφέρον της στον ειρηνικό, ναι, υποβιβάζει ή τελικώς διαβάζουμε λάθος την Ελλάδα, αναβιβάζει το ρόλο της Τουρκίας. Διότι τι θέλω να κρατήσω και έχει ενδιαφέρον εδώ η σκέψη σας. Η Τουρκία με κάθε τρόπο, με κάθε τόνο, ακούω πάλι περί επιτίδιου δέτρου, λέει κάτι άλλο. Ότι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όλα ήταν σε ηρεμία από τα Ιεροσόλυμα μέχρι τα Βαλκάνια. Μήπως αυτό καλλιεργείται και στην αμερικανική πολιτική ελίτ και τα think tank, ότι αφού εμείς τραβιόμαστε, ας έχουμε ένα χωροφύλακα ο οποίος θα τσινάει, να το πω λαϊκά, μεν, αλλά θα του δείχνουμε τα όρια του, ώρα τι έγινε με τον ντρόν στη Συρία, αλλά στην ουσία να είναι ο χωροφύλακα. Μήπως διαβάζουμε λάθος την Τουρκία σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί είναι η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκία για το κουρδικό είναι στρατηγικής διάστασης. Δεν είναι τακτική, περιστασιακή αψημαχία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει στρατηγικά στους Κούρδους. Φέρετε στο μυαλό σας νοερά ένα χάρτη και δείτε πώς ξεκινάμε από το Ιρανικό Κουρδιστάν, εντός του Ιράν, προχωράμε στο βόρειο Ιράκ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν και δίπλα στην βορειοανατολική Συρία, στο Συριακό Κουρδιστάν, και μια γραμμή που ακολουθεί τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας και βγαίνει στη Μεσόγειο είναι οι σκόρπιοι κουρδικοί οικισμοί της βορειοδυτικής Συρίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν με το κουρδικό κίνημα πρώτον να ελέγχουν τις εξελίξεις στη Συρία και στο Ιράκ, να ελέγχουν τις εξελίξεις στο Ιράν, διότι σας θυμίζω ότι αυτή η περιοχή ήταν αυτόνομη επί σοβιετικής κατοχής το 1942-46, ήταν το πρώτο αυτόνομο κουρδικό κράτος στην ιστορία, έγινε στο Ιράν, και φυσικά η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι η νοτιοανατολική Τουρκία θα είναι το επόμενο θύμα του αμερικανικού ενδιαφέροντος. Κοιτάξτε, μου συνέβη να βρίσκομαι στην Τουρκία την εποχή που γίνονταν οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ στην Γιουγκοσλαβία. Mm-hmm. Σε πρώτη όψη, οι Τούρκοι χειροκροτούσαν την ατομική επέμβαση. Σε δεύτερη όψη, ξέρετε τι λέγανε στους συνομιλητή τους, αν του είχαν εμπιστοσύνη, δεν τους εκθέσει. Γιατί μιλάω για αξιωματούχους, ναι, ναι, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Εξωτερικών. Αν νομίζουν οι Αμερικανοί ότι θα την πάθουμε όπως οι Σέρβοι στο Κόσοβο, είναι γελασμένοι. Και Κωσοβάρους εννοούσαν τους Κούρδους. Τότε έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο φίξιον στην Τουρκία, Metal Storm ήταν ο τίτλος του, που προέβλεπε βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, γιατί οι Αμερικανοί στείλαν τελεσίγραφο να γίνει ανεξάρτητο κουρδικό κράτος. Δηλαδή μια μεταφορά του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας στην Τουρκία. Αυτό, κύριε Σαχίνη, είναι ένα γυαλί που έχει ραγίσει, το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το κουρδικό, και δεν πρόκειται να ξανακολλήσει. Λέει, σαφείς είστε σε αυτό που λέτε, λέει άλλος φίλος, μήπως η επίθεση της Χαμάς εξυπηρετεί εκτός από την ίδια και τους σχεδιασμούς του Ισραηλινού καθεστώτος, δεν λέω του Ισραηλινού, λέει, πολιτικού συστήματος, και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι θα κινηθούν μη ξέροντας αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή ότι χωρίς να έχουν συνεννοηθεί βολεύει και τη Χαμάς και τον Νετανιάχου αυτό? Τον Νετανιάχου σίγουρα τον βολεύει το ίδιο, αν όχι περισσότερο από τη Χαμάς. Αυτό είναι ολοφάνερο. Είναι μια αλλαγή ατζέντα. Αλλά να κάνουμε μια διάκριση, να επιστρέψουμε στο πολιτικό σύστημα και στους μηχανισμούς του Ισραήλ. Οι μηχανισμοί του Ισραήλ εξακολουθούν να κυριαρχούνται από στελέχη που είχαν την οτροπία του Εργατικού Κόμματος, που είναι σοσιαλδημοκρατικής κεντροευρωπαϊκής καταγωγής, δηλαδή ασκενάζει Εβραίοι, σοσιαλδημοκράτες, όπως ήταν το Εργατικό Κόμμα που πάλι ποτέ κυβέρνησε το Ισραήλ για 30 χρόνια. Ενώ τα θρησκευτικά κόμματα και οι εξτρεμιστές βρίσκονται στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ και τροφοδοτούνται από το πιο ακραίο σύστημα πλήθη αναλογικής στον κόσμο, που επιτρέπει σε έναν φανατικό με δύο βουλευτές να ανεβάζει και να κατεβάζει κυβερνήσεις. Άλλος φίλος, ο Γιάννης από την Αθήνα. Κύριε Καπόπουλε, εκτιμάτε ότι τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν λίγο νωρίτερα στον Αγκόρνο Καραμπάχ με εμπλοκή και σύμπλοκο Τουρκίας-Ισραήλ έπαιξαν και αυτά το ρόλο τους ώστε το Ιράν μέσω της Χαμάς, ναι, να αντιδράσει στη συγκεκριμένη στιγμή? Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Το Ισραήλ επί χρόνια είχε μια σιωπηρή συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, ότι όταν θα χρειαστεί να βομβαρδίσω τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράκ, θα περάσω πάνω από το έδαφος της Σαουδικής Αραβίας σιωπηρά, ανεπίσημα. Με την μετατόπιση των σχετισμών, με τα προβλήματα που έχει η Σαουδική Αραβία με τις ΗΠΑ και την προσέγγιση για το Ιράν, η υπέρτιση
για βομβαρδισμό του Ιράν από Ισραηλινά μαχητικά αεροπλάνα της Σαουδικής Αραβίας δεν έπαιζε. Τι έκαναν λοιπόν οι Ισραηλινοί στην αρχή μόνοι τους και μετά με τη βοήθεια και τη συνεργασία της Τουρκίας, πάτησαν πόδι στο Αζερμπαϊτζάν, προμήθησαν όπλα για τον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ και έβαλαν συστοιχίες πυράβλων. Δείτε, λίγο πιο κάτω είναι το Ιράν. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Άλλος φίλος, ακούω λέει κύριε Καπόπουλε και θα ήθελα σας παρακαλώ να μας βοηθήσετε διαρκώς 4 μέρες από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης το ότι ο πόλεμος είναι πόλεμος αλλά το Ισραήλ πρέπει να ζει στα σύνορά του με ασφάλεια. Ποια σύνορα ρωτώ εγώ, του 47, του 67, του 72? Η επίσημη θέση της Παλαιστινιακής Αρχής είναι στα σύνορα του 67. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει, η επίσημη δήλωση του αμφιλεγόμενου Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, και τον λέω αμφιλεγόμενο γιατί ο ίδιος ο ΙΕ έχει διαπιστώσει ότι έχει λάβει μέρος σε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα στο παρελθόν, κάνει λόγο για βιοασφάλεια. Αυτό σημαίνει ολοκληρωτική εξάλληψη του πληθυσμού, του αντιπάλου? Δεν νομίζω ότι πώς το λένε, κάποιος λαός που έχει υποστεί την πιο φρικαλαία απειλή εξόντωσής του, ότι θα μπορούν ακόμα και ακραία στελέχη να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει, πώς βλέπετε την ελληνική ανάμειξη κύριε Καπόπουλε? Ορθώς μια φρεγάτα μετέχει για να φυλάξει τι ακριβώς στη θαλάσσια ζώνη της Γάζας? Το να είσαι παρόν στην Ανατολική Μεσόγειο δεν σχετίζεται μόνο με το τι ειδικά συμφέροντα μπορεί να έχει η Ελλάδα στη σύγκρουση της Χαμάς με το Ισραήλ. Μπορεί να είναι μια απόφαση η οποία να λειτουργεί στη λογική ότι θα είμαι παρούσα ως ναυτική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο όποτε και να παρουσιαστεί μια κρίση. Δεν έχουμε εμπλοκή δηλαδή ακόμα. Μάλιστα. Με λίγα λόγια, η δική σας άποψη για τα τεκτενόμενα στο σφαγείο, το διαρκές αυτό σφαγείο, πολύχρονο, της Μέσης Ανατολής είναι πια ότι έχουμε μπει πάλι σε ένα φαύλο κύκλο σφαγών? Κοιτάξτε, μέχρι το 2003 οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να λύσουν το Μεσανατολικό, ξεκινώντας από το Camp David το 1978, τη συμφωνία Αραφάτ Ράβιν, τη διάσκεψη στη Μαδρίτη. Το 2003... Με την εισβολή του Μπους στο Ιράκ άλλαξε η ατζέντα των Αμερικανών και έγινε ως εξής: δεν θα λυθεί πρώτα το Παλαιστινιακό, πρώτα θα χαράξουμε εκ νέου το χάρτη της Μέσης Ανατολής, θα κάνουμε καταστροφικές ανατροπές και όταν προκύψει η νέα Μέση Ανατολή τότε θα ασχοληθούμε με το Παλαιστινιακό. Αυτή τη γραμμή δεν την έχουν εγκαταλείψει ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν η λογική του Τραμπ στο ειρηνευτικό σχέδιο που είχε παρουσιάσει και δια της σιωπής είναι η λογική του Biden. Όταν λες ότι θέλω συμμαχία Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας. Να έρθουμε στα συγκαλά μας. Η Σαουδική Αραβία είναι ένα θεοκρατικό συντηρητικό κράτος, φύλακα των ιερών τόπων του Ισλάμ στη Μέκα και στη Μεδίνα. Πώς μια χώρα με τέτοιο ρόλο και τέτοια επιρροή στους μουσουλμάνους θα αναλάβει το πολιτικό κόστος να κάνει αυτή την εξομάλυνση την ώρα που θα δούμε αυτά που θα δούμε στη Γάζα? Κύριε Καπόπουλε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια αν θέλετε με διορθώνετε, υπάρχει μία αίσθηση σε πολύ κόσμο και δική μου αν θέλετε, ότι και ο λεγόμενος πολιτισμένος τρομάρα μας, δυτικός κόσμος και ένα μεγάλο ποσοστό αραβικών καθεστώτων βολεύονταν με την υπάρχουσα κατάσταση στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη, να το πω έτσι όπως το άκουσα χθες και μου άρεσε, μία ειρηνική, μέσα εισαγωγικά πολλά το ειρηνική, κατοχή του Ισραήλ σε Παλαιστινιακά εδάφη και λέγανε ότι περίπου έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Θεωρείτε ότι εδώ τέλειωσε αυτός ο μύθος, καταραίει? Καταραίει αυτός ο μύθος, ναι. Μάλιστα. Και υπάρχει το μεγάλο ερώτημα τώρα, είναι ποιος προκαλεί ποιον στο Λίβανο, δεν είναι καθαρό. Προκαλούν τους Ισραηλινούς οι Ιρανοί, προκαλούν οι Ισραηλινοί τους Ιρανούς που είναι πίσω από τη Χεσμπολά. Εάν δούμε, και υπάρχει η άγνωστη παράμετρος της Δυτικής Όχθης, για πόσο καιρό οι κάτοικοι της Δυτικής Όχθης θα παραμείνουν θεατές με αυτό που συμβαίνει στη Γάζα? Λέει κάποιος, τρομοκράτες, ξετρομοκράτες χαρακτηρισμένοι διεθνώς, η Χαμάς, κύριε Καπόπουλε, αν γινόντουσαν τώρα εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη και στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, έχετε την εντύπωση ότι θα είχε κάτω από 80% σε ψήφους η Χαμάς? Θα θριάμβευε. Κοιτάξτε, για να λέμε, να πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους.
η τρομοκρατία δεν την ανακάλυψαν ως πολεμικό όπλο σε συγκρούσεις οι Παλαιστίνοι, ούτε η Χαμάς. Τρομοκρατία υπήρχε σε πολλούς ένοπλους απελευθερωτικούς αγώνες, ο αγώνας των Αλγεριών κατά των Γάλλων, για παράδειγμα. Βάλανε βόμβες σε καφενεία που συχνάζονταν μεγάλη στο Αλγέρι για να τους αναγκάσουν να φύγουν. Ο IRA στη Μεγάλη Βρετανία έβαζε βόμβες σε παμπ και στο μετρό του Λονδίνου. Θέλω να πω, μην κάνουμε τώρα ότι κοροϊδευόμαστε. Στον 20ο αιώνα είναι οι εξαιρέσεις τα απελευθερωτικά κινήματα και οι πολιτικές οργανώσεις που σκοπεύουν σε αλλαγή εδαφικού status quo που δεν χρησιμοποίησαν την τρομοκρατία. Οι ίδιες οι εξτρεμιστικές σιωνιστικές οργανώσεις πριν από την ανεξαρτησία του Ισραήλ το 1948. Βάζαν βόμβες στους Βρετανούς. Ρίχανε βόμβες στους Βρετανούς. Σωστά, σωστά. Λίγος. Εδώ είναι ποιος έχει επικοινωνιακά και προπαγανδιστικά το πρώτο χέρι για να το περάσει όπως θέλει. Δεν θυμάστε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ερίας, τον Φαρούκ Αλτσάρα, στην ειρηνευτική διάσκεψη της Μαδρίτης το 1991, που είχε βρει κάπου την επικήρυξη του Μπέγκιν και του Σαμίρ ως τρομοκρατών από τις Βρετανικές Αρχές Κατοχής. Και έλεγε Wanted 10.000 λίρες. Μάλιστα. Ο Σπύρος λέει, καλά τα λέει ο κύριος Καπόπουλος για την επίδειξη σημαίας της ναυτικής δύναμης, αλλά έχω την εξής απορία. Σε αυτή την επίδειξη, φρεγάτα ελληνική χτυπάει το X-Rays που πηγαίνει ανθρωπιστική βοήθεια από την Τουρκία στη Γάζα. Κατά λάθος. Τι έχει να γίνει μετά? Τι να σας πω, είναι πολιτικό το θέμα, δεν είναι επιχειρησιακό. Μάλιστα. Η Χαγκάνα δεν έκανε, λέει, τρομοκρατικές επιθέσεις σε αυτή. Ναι, σωστά, σωστά. Η Ιρουγκούν, η Χαγκάνα, η Στέρν, όλες αυτές οι οργανώσεις. Όχι, είναι αυτό που είπατε, πώς διαβάζεις κάθε φορά τις εξελίξεις. Θέλω να κλείσουμε με κάτι που το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, μιας και σας έχουμε και θα εκμεταλλευτώ τη βοήθεια του φίλου. Άλλος εδώ μου λέει το 56 στην Κύπρο σκότωσαν γυναίκες αξιωματικών Άγγλων οι αγωνιστές σε ΟΚΑ. Μην ξεχνιόμαστε, λέει. Λοιπόν, με αφορμή όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που ρωτάει και ο ακροατής. Κύριε Καπόπουλε, λέει, την ώρα που όλοι έχουμε στραφεί και δικαίως προς τη Μέση Ανατολή, θέλω να σας ρωτήσω, Μενέντες Ελλάδα και κατηγορία για δωροληψία και κατασκοπία υπέρ Αιγύπτου, Ρωσία-Ουκρανία. Τώρα ο Ζελένσκι πρέπει να φωνάζει περισσότερο γιατί η προσοχή όλων είναι στραμμένη προς τη Μέση Ανατολή. Ευρώπη-Αμερική και οικονομική κρίση. Τι δείχνουν όλα αυτά? Δείχνουν μια απορρίθμιση, δηλαδή αναδύεται ένας κόσμος πολυπολικός και πολυκεντρικός, γι' αυτό πιο ασταθής και πιο απρόβλεπτος. Στην Ουκρανία το παιχνίδι έχει οριμάσει για να έρθει το τέλος του. Το θέμα είναι για ποιος βιάζεται πιο πολύ να τελειώσει αυτή η σύγκρουση. Και έχω την εντύπωση ότι δεν βιάζεται η Μόσχα αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει η αντεπίθεση, απέτυχε. Η Ρωσία μπορεί και το διαχειρίζεται τον κλειό του εμπάργκο με διαχειρίσιμο κόστος. Εκεί όλα αυτά σχετίζονται σε όλες αυτές τις εξελίξεις που ανέφερε ο ακροατής, σχετίζονται και με την εσωτερική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάει ομαλά η προεκλογική εκστρατεία, θα έχουμε ομαλή εκλογή πρόεδρου, και όλα αυτά πλέον δεν είναι δεδομένα. Έτσι. Σε σχέση με τις συνασπισμούς και τις συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, θεωρείτε ότι εκτός από την κατάσταση του Ισραήλ θα γεννηθεί θέμα και στην Αίγυπτο, γιατί είναι μία από τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα συνομιλεί? Υπάρχει θέμα και για την Αίγυπτο πλέον? Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Ωραία. Και θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας, και έτσι θα κλείσουμε, με την πονηριά του φίλου του Μιλτιάδη εδώ. Λέει, άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Καπόπουλο και συγκρατώ την εισαγωγική του τοποθέτηση. Δικαιούμαι λοιπόν να το ρωτήσω. Μήπως ακριβώς επειδή οι Αμερικανοί είδαν και τους Σαουδάραβες στα BRICS και άλλους, όχι μόνο, έκλεισαν και την Αίγυπτο, Ναι, ναι, έκλεισαν το μάτι πονηρά για να συμβεί ό,τι συνέβη από τη Χαμάς, την αντίδραση του Ισραήλ και την εξέλιξη τώρα, για να τα χαλάσουν σε όλους? Τι να σας πω, το σκηνικό στις σχέσεις Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση. Ήταν οι πιέσεις προς τον Νετανιάχου να αφήσει τα θρησκευτικά κόμματα και να κάνει μεγάλο συνασπισμό με την αντιπολίτευση. Αυτό έγινε τώρα. Σίγουρα είναι προϊόν αμερικανικής πίεσης. Και ήταν η μόνιμη ανησυχία των Αμερικανών ότι το Ισραήλ, αν χάσει την ευκαιρία της λύσης των δύο κρατών, Παλαιστινιακού και Εβραϊκού κράτους δίπλα-δίπλα, τότε τα πράγματα δεν πρόκειται ποτέ να ησυχάσουν στη Μέση Ανατολή.
Σας θυμίζω ότι ο Biden μπήκε στο Λευκό Οίκο 21 Ιανουαρίου του 2021. Έχουμε τον περασμένο μήνα, το Σεπτέμβριο, συνάντησε για πρώτη φορά από τότε ο Νετανιάχου τον Biden. Σωστό, έχετε δίκιο. Κλείνοντας να σας ρωτήσω, οι Ισραηλινοί που ετοιμάζουν τη μεγάλη κλίμακας χερσαία επέμβαση στη Δυτική Όχθη, όχι στη Δυτική Όχθη, συγγνώμη, στη Λωρίδα της Γάζας, δεν ξέρω βέβαια και για τη Δυτική Όχθη, μπορεί να κατησχίσουν στρατιωτικά κάποια στιγμή. Δεν ξέρω για πόσο να κατησχίσουν. Πολιτικά θεωρείτε ότι η Χαμάς έχει... Αυτοκτονιακό για το Ισραήλ, δηλαδή όταν λες 1 εκατομμύριο πολίτες να φύγουν από εκεί που είναι μέσα σε ώρες, έχεις φτιάξει 1 εκατομμύριο υποψήφιους τρομοκράτες. Άρα κατά τη γνώμη σας πολιτικά η Χαμάς έχει πετύχει το στόχο της, όχι στρατιωτικά, πολιτικά. Είναι βέβαια. Ναι. Είναι η κλασική λογική της τρομοκρατίας αλλά και του ανταρτοπολέμου. Τι γίνεται στον ανταρτοπόλεμο? Χτυπάς τον εχθρό, αναδιπλώνεσαι σε χωριά που σε φιλοξενούν ή τους υποχρεώνει να σε φιλοξενήσουν και έρχεται μετά ο αντίπαλος, καίει το χωριό και εκτελεί ο μύρους για να σε σωσοφρονήσει και υπάρχει μια αποσταθεροποίηση που στέλνει κόσμο στο Αντάρτικο. Αυτό είναι η κλασική σκηνή στο πόλεμο του Βιετνάμ και εναντίον των Γάλλων και εναντίον των Αμερικανών. Και το είχαμε δει και στην Ελλάδα επί γερμανικής κατοχής. Έχετε δίκιο. Κλείνοντας, και δεν είναι ευχολόγιο, θέλω να σας ρωτήσω, μετά από αυτή που προφανώς και εσείς συμμερίζεστε ότι είναι η σοβαρότερη κρίση των τελευταίων 5 δεκαετιών, δεν νομίζω, ενώ στο Ισραήλ σε σχέση με τους Παλαιστινίους, αισθάνεστε ότι μπορεί, υπάρχει, αν βγούμε από αυτό το φρενοκομείο, υπάρχει έδαφος για να ξανασυζητηθεί μία λύση που θα ικανοποιεί κατά τη και τις δύο πλευρές, ή θα μείνουμε πάλι στο μότο Ισραήλ και κατεχόμενη παύλα αυτονομία των Παλαιστινίων? Όχι, δεν νομίζω, έφτασε στα όρια του αυτό το status quo. Ή θα υπάρξει λύση ή θα υπάρξει αρμαγεδόν. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Καπόπουλε. Εγώ, κύριε Σαχίνη. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.